Σήμερα ξημέρωσε μια μέρα που το τραγικό, πρωτοφανές, πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μας γέμισε με ανίποτη θλίψη και πιο πολύ βέβαια τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, στις οποίες εκφράζουμε και από αυτό το βήμα τα θερμά μας συλληπιτήρια και την ειλικρινή στήριξή μας. Ώρα με την ώρα η θλίψη και το πρώτο σοκ και όσο αποκαλύπτονται τα πραγματικά αίτια αυτής της τραγωδίας, οι εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων, κράτους και της εταιρείας, που τα είπε και ο σύντροφος ο Θανάσης αναλυτικά, το σοκ γίνεται οργή στους περισσότερους για την αδιαφορία που οδηγεί στο να χάνονται άδικα τόσοι νέοι το 2023. Η οργή και ο θυμός καλούμε να γίνουν ένα ποτάμι φουσκωμένο, οργανωμένο αγώνα και συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων της νεολαίας και εδώ στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε όποια κυβέρνηση και εργοδοσία για να πάρθουν επιτέλους σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους άθλησης, τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας βάσει της τεράστιας προόδου και εξέλιξης της τεχνολογίας και των επιστημών, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα για το αν αναπτύσσεται ή όχι η Θεσσαλονίκη, για το αν ρέουν τα εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στους σωστούς μεγαλοεπιχειρηματίες της πόλης ή αδικούνται αυτοί γιατί τα παίρνουν όλα οι πρωτευουσιάνοι. Η γνωστή γκρίνια δεκαετιών παραγόντων της πόλης μας αξιοποιείται τώρα και από το ΣΥΡΙΖΑ, μπας και διαφοροποιηθεί σε κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι η προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοτικής Αρχής Ζέρβα, ότι λίγο πολύ συμβαίνει μια έκρηξη ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ορατή στην πόλη. Αλλά ας είμαστε καλόπιστοι και ας δεχτούμε ότι όλα αυτά που εξαγγέλλονται από κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή για τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν και δεν θα καταντήσουν σαν το μετρό, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας ή όνειρα θερινής νυχτός σαν το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που δεν φτάσαν τα λεφτά της χορηγίας του Νιάρχου, άρα θα μείνει η Βόρεια Ελλάδα με 8 κλίνες με επέδο για πολλά χρόνια ακόμα. Αν υλοποιηθεί λοιπόν η περιβόητη ανάπτυξή του στην πόλη μας, για να δούμε λίγο καλύτερα τι σόι ανάπτυξη θα είναι. Για τους πολλούς, τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη όπως την αποκαλούν και τους νέους, ή μήπως ανάπτυξη για τους λίγους, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κλπ. Η Δημοτική Αρχή Ζέρβα, στήριγμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στην πόλη, παρά τα ελάχιστα πραγματοποιηθέντα έργα την τελευταία τετραετία, διαφημίζει τώρα το μεγαλύτερο, όπως λέει, όλων των εποχών τεχνικό πρόγραμμα του 2023, 50 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το Δήμο σε συνεργασία και με την περιφέρεια ως πρωταθλητή στις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα έργα που έχουν περιληφθεί και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί ποτέ δεν υλοποιούνται και αφοράν κατά βάση αστικές αναπλάσεις, πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Διοικητηρίου και άλλα, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού πολυτελείας. Ανάπτυξη για το λαό της πόλης δεν είναι, για παράδειγμα, η ανακατασκευή της αγοράς Μοδιάνο με τους όρους που έγινε. Το αποτέλεσμα είναι, πέρα από τη χαμηλή κίνηση που ήδη ομολογούν, πανάκριβα ενίκια για τα μαγαζιά, απλησίαστα για μικρούς αυτοαπασχολούμενους και πανάκριβες τιμές στα προϊόντα, 8,5 ευρώ μας λένε πουλάν το ψωμί, απλησίαστες για τη μεγάλη πλειοψηφία των Θεσσαλονικαίων. Αγορές για να ψωνίζουν οι τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια και όχι οι κάτοικοι της πόλης. Αντίστοιχα σχέδια έχουν και το καπάνι, ακόμα μια αγορά τροφίμων στο κέντρο της πόλης με λαϊκά χαρακτηριστικά που την υποβαθμίζουν σε υποδομές για να εξυπηρετήσουν αντίστοιχα σχέδια. Πολύς λόγος γίνεται από όλους για τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που έχει η πόλη μας και το ελάχιστο πράσινο αρνητικό ρεκόρ παγκοσμίως. Και τι κάνουν γι' αυτό? Όλοι τους. Με την υπογραφή των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, της διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας, η Θεσσαλονίκη αποκτά στο χώρο της ΔΕΔ, αντί για ένα πραγματικό πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη, ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμεσα από τον ίδιο το λαό. Και ακολουθούν και άλλα, Κεραμαία, Κεραμία Λατίνη, Μίλια Λατίνη κλπ. Η προτινόμενη ανάπλαση της ΔΕΔ δεν συνιστά Μητροπολιτικό Πάρκο σίγουρα, αλλά ένα πράσινο προάβλιο για τα νέα εκθεσιακά περίπτερα, το συνεδριακό κέντρο και το ξενοδοχείο. Ανάπτυξη πραγματική για τους εργαζόμενους και την νεολαία της περιοχής
σημαίνει μόνο η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και την παλεύει και στο κίνημα. Να μετατραπεί ο χώρος της ΔΕΤ σε πάρκο, με ταυτόχρονη δυνατότητα για αθλητικές και πολιτιστικές κρίσεις δραστηριότητες. Να διασφαλιστεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με κρατική χρηματοδότηση, όχι μόνο η κατασκευή του, αλλά και το αναγκαίο προσωπικό για τη συντήρηση και αναβάθμιση του πάρκου. Για να μην καταλήξει σε μερικά χρόνια και αυτό, όπως το έσχος της παραλίας, ασυντήρητα κατεστραμμένα πάρκα χωρίς φωτισμό και άλλα. Και φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να συντηρήσει τα πάρκα της παραλίας και αλλού με λιγότερους από 40 εργαζόμενους στο πράσινο. Ανάπτυξη για το λαό σημαίνει να μελετηθούν η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης και η ένταξη του χώρου της ΔΕΘ στο σχέδιο πολιτικής προστασίας ως χώρο εκτόνωσης πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Ταυτόχρονα να ενταχθούν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό μαζί με το χώρο της ΔΕΘ, ο χώρος του Τρίτου Σώματος Στρατού μετά από μετεγκατάστασή του και κατάργηση φυσικά του Νατοϊκού Στρατηγίου, ο χώρος του πρώην 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και της περιοχής του πρώην Συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής και να αξιοποιηθούν όλοι αυτοί μαζί για επέκταση των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης και για εγκατάσταση άλλων απαραίτητων υποδομών, για παράδειγμα παιδείας, φοιτητικής στέγης, αθλητικών χώρων, ενδεχομένως και ορισμένων πολυλειτουργικών κτηριακών υποδομών που θα καλύψουν πολιτιστικές και συνεδριακές δραστηριότητες. Για την καλά και τα πάρκα τσέπης, που μόνο αυτά εγκαινιάζει τελευταία ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά με λίγα τετραγωνικά μέτρα λουλουδιών, δεν κρύβεται η αντιλαϊκή πολιτική που έχει σαν Ευαγγέλιο το ζύγι κόστος όφελος, άρα επιλέγει τα κέρδη που θα βγάλουν και στις αναπλάσεις οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ντόπιοι και ξένοι, από την εκμετάλλευση του πεντάστερου ξενοδοχείου και των τεράστιων εμπορικών περιπτέρων, για παράδειγμα στη ΔΕΘ. Γιατί ανάπτυξη για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει πεντάστερα ξενοδοχεία και όχι δωρεάν φοιτητικές εστίες. Σημαίνει να λύνουν το μέγιστο πρόβλημα της πόλης μας, το που θα κοιμάται ο φραγκάτος τουρίστας και όχι το που θα στεγάζονται οι φοιτητές της πόλης από τις πιο ευάλωτες λαϊκές οικογένειες. Αυτοί ασπιρώνουν 400-500 ευρώ ενοικία, ελαίο Airbnb, για μια τρύπα στην πόλη, όσοι βέβαια αντέχουν οικονομικά. Ανάπτυξη για τους γονείς και τα παιδιά της πόλης δεν είναι η πρώτη επαφή των μικρών παιδιών με το οργανωμένο σχολικό περιβάλλον να είναι μέσα από τα περίφημα κήπος αρδελοκούτια της προσχολικής αγωγής που ταυτόχρονα εξαφάνισαν και πολλές σχολικές αυλές. Ο νόμος για την προσχολική αγωγή είναι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενώ όρισε προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας της, δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την αξιοπρεπή στεγασή της. Από το 2011 και μέχρι σήμερα, η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων έχει μειωθεί κατά ποσοστό 70%. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, μόνο στο Δήμο μας έχουν αποχαρακτηριστεί ή τουλάχιστον 20 θεσμοθετημένοι χώροι σχολείων λόγω αδυναμίας απαλωτρίωσής τους από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου. Οι 15 από αυτούς αφορούσαν νηπιαγωγεία. Μόνο η οργανωμένη και συλλογική διεκδίκηση με μπροστάριδες κομμουνιστές μπορεί να βάλει εμπόδια σε αυτό το έσχος, με τις τεράστιες ελλείψεις σχολικής στέγης συνολικά, όπως για παράδειγμα η κινητοποίηση των μαζικών φορέων στη Χαριλάου, που ακύρωσαν στην πράξη την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ζέρβα, απόφαση για να αποχαρακτηριστεί από χώρος ανέγερσης σχολικού κτηρίου και να αποδοθεί στους προγενέστερους ιδιοκτήτες το δεσμευμένο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στην αλυσίδα, που προορίζεται για τη στέγαση δύο νηπιαγωγείων. Και τους αναγκάσαμε να βρουν τελικά τα χρήματα που δεν βρίσκαν για την απαλωτρίωση του οικοπαίδου που τάχα δεν υπήρχαν. Στην ανάπτυξή τους δεν χωράει ολοκλήρωση των εργασιών στο διατηρητέο κτίριο της Κριεζότου, για να μην κάνουν μάθημα επιτέλους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 5ου L σε κύμπο, τα οποία από προσωρινή λύση για 6 μήνες συμπληρώνουν αισίως δεκαετία και κάνουν τους μαθητές του 5ου L που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις όλα αυτά τα χρόνια και φέτος να αναρωτιούνται αν τα έργα στο σχολείο τους είναι σαν αυτά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Τα ίδια τα παιδιά τα λένε, αυτά δεν τα λέμε εμείς. Στην ανάπτυξή τους δεν περιλαμβάνονται οι ανάγκες 36 οικογενειών με τα παιδιά τους στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, στην παραλία, να στεγαστούν επιτέλους σε ένα σύγχρονο ασφαλές κτίριο με πλήρη στελέχωση σε μόνιμο προσωπικό. Ο προσανατολισμός τους στην εξυπηρέτηση των κερδών των λίγων τους κάνει τόσο αδιάφορους για τις ανάγκες των πολλών, ακόμα και για αυτά για τα ειδικά σχολεία και για αυτές τις οικογένειες, που η Δημοτική Αρχή δεν βρήκε ούτε λίγο χρόνο
να συντάξει ένα απλό έγγραφο προς τα αρμόδια Υπουργεία, όπως αποκάλυψε η απάντηση του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών του Βορύδη, του ίδιου κόμματος, για να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε να πάψει επιτέλους να στεγάζεται το ειδικό αυτό σχολείο σε ένα απαράδεκτο λιόμενο ηλικίας 45 ετών. Για να μην μιλήσουμε για τον προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία, ο οποίος έπρεπε να γίνει χτες, αλλά τίνει να ολοκληρωθεί μόνο ο πρωτοβάθμιος οπτικός έλεγχος από τους τρεις που προβλέπονται για να ξεκινήσουν κάποια έργα συντήρησης και ενίσχυσης που σίγουρα χρειάζονται σε πολλά σχολικά κτίρια του Δήμου μας. Ανάπτυξη για την νεολαία σημαίνει παιδεία στο ύψος των σημερινών αναγκών, με καθηγητές, βιβλία, εργαστήρια, σύγχρονα σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια, και όχι να πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα επειδή δεν χωράνε μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου επιχείρηση, που και αυτό τα λογαριάζει όλα με όρους κόστους και ωφέλους. Εμβληματικό παράδειγμα της ανάπτυξής τους είναι το μετρό Θεσσαλονίκης. 16, και επειδή πλησιάζουμε και υποτίθεται προς την έναρξη λειτουργίας του, 16 χρόνια, 6 κυβερνήσεις μετά από την έναρξη των εργασιών, δεν συζητάμε για τα ανέκδοτα της τρύπες του Κούβελα, που ήταν πριν 30 χρόνια, μιλάμε από τότε που άρχισε κανονικά το έργο, και τα έχουμε δει όλα οι εργαζόμενοι και του έργου κυρίως και ο λαός της πόλης. Τη διαρκή επιδείνωση των εργασιακών δικαιωμάτων με συνεχείς απολύσεις, τελευταία και συνδικαλιστή του Ταμεία του Συνδικάτου Οικοδόμων, την τραγική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου με τη διόγκωση αναθεώρησης του κόστους κατασκευής και τις προκλητικές αποζημιώσεις στην ανάδοχο εταιρεία ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από όλες τις κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τη μετατροπή της αρχαιολογικής ανασκαφής σε δουλειά που μετριέται με κριτήριο τα κυβικά χώματος που αφαιρούνται, καταργώντας τον επιστημονικό τους χαρακτήρα, με άμεσες επιπτώσεις σε βάρος των ίδιων των πολύ σημαντικών αρχαιοτήτων αλλά και των εργαζομένων στις ανασκαφές. Και βέβαια, πέρα από το κόστος κατασκευής, με την παραχώρηση του κοινωνιακού έργου του μετρό μόλις αυτές τις μέρες από τον Υπουργό που παραιτήθηκε σήμερα σε ιδιώτη μέσος ΔΙΤ, ο λαός της πόλης θα καλεστεί να χρυσοπληρώσει και τη λειτουργία του όταν αυτή ξεκινήσει, προκειμένου να διατηρηθούν οι αριθμοί των κερδών σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, και φυσικά συζητάμε και παίρνουν ερωτήματα πολλά και για την ασφάλεια. Για το τι θα μπορούσε να γίνει σε μια κοινωνία που κριτήριο θα έχει τις ανάγκες του λαού, να πούμε μόνο το εξής. Τον Ιούνιο του 1931, λήφθηκε η απόφαση για την έναρξη της κατασκευής του μετρό της Μόσχας από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Τον Ιανουάριο του 1932 εγκρίθηκε το σχέδιο για τις πρώτες γραμμές του, και στις 21 Μαρτίου του 1933 η Σοβιετική κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο 10 γραμμών με συνολικό μήκος διαδρομών 80 χιλιόμετρα. Η πρώτη γραμμή άνοιξε για το κοινό στις 15 Μαΐου 1935, μέσα σε μόλις 3 χρόνια από τότε, τη δεκαετία του 30, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το μετρό, και είχε μήκος η πρώτη γραμμή 11 χιλιόμετρα, περιλάμβανε 13 σταθμούς, περίπου όσο θα είναι η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης το 2023. Το ΚΚΕ διεκδικεί και παλεύει να μην επιτραπεί καμιά νέα αναβολή στη λειτουργία της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, αλλά και καμιά νέα χρηματοδότηση προς τον ανάδοχο, να γίνουν προσλήψεις του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στο έργο, αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα κατοχυρώνουν σταθερά ωράρια και προπάντως συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Μήπως όμως είναι καλύτερη κατάσταση με τον ΟΑΣΤ? Και εδώ, παρά το κλίμα υπεραισιοδοξίας που καλλιεργεί η κυβέρνηση, η κατάσταση παραμένει πολύ άσχημη, και τι πιο αποκαλυπτικό τον Αύγουστο έμεινε περιοχή της πόλης μας, συγκεκριμένα η Άνω Πόλη, χωρίς κοινωνία, γιατί χάλασαν όλα και το τελευταίο λεωφορείο την εξυπηρετούσε, ή για μιλώντας για ασφάλεια, ακόμα και αυτές οι συγκοινωνίες που τώρα παραδόθηκαν στα κτέλη και πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Προχθές τα είδατε, το λεωφορείο που έγινε παρανάλωμα του πυρός, και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και εκεί, στα κινητήρια του Ευόσμου, από την εταιρεία που ανήκε στην εταιρεία, στην ΚΤΕΛΑΕ. Η όποια βελτίωση έχει προκύψει στο συγκοινωνιακό έργο από αυτά τα μέτρα σε σχέση με αυτό που άφησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν είναι για πανηγύρια, καθώς ο πύχης πήγε πολύ χαμηλά και το 1 τρίτο του συγκοινωνιακού έργου, το ΟΑΣΤ, εκτελείται πλέον από ιδιώτες με αυτά τα αποτελέσματα, και οι οποίοι θα τσεπώσουν και πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Χρήματα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο για αυτά που ζητούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ και ο λαός της πόλης, δηλαδή για την ανάταξη του στόλου του ΟΑΣΤ, την αγορά νέων οχημάτων,
προσλήψη προσωπικού για την κάλυψη των δίκαιων διεκδικήσεων των εργαζομένων. Ανάπτυξη για το λαό σημαίνει όμως επαρκή, σύγχρονη, γρήγορη, φθηνή και ασφαλής αστική συγκοινωνία με ανάπτυξη όλων των μέσων σταθερής τροχιάς που θα εξυπηρετεί το λαό στις καθημερινές μετακινήσεις του, που για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας. Το ΚΚΕ έχει στο επίκεντρο των προτάσεων και των πρωτοβουλειών του όλα τα κρίσιμα ζητήματα της πόλης. Γιατί κρίσιμα ζητήματα είναι πέρα από τα παραπάνω η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία με βάση έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μην ξαναθρημίσουμε θύματα, κατεστραμμένες υποδομές και περιουσίες. Κρίσιμο ζήτημα είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής και φοιτητικής στέγης χωρίς ιδιώτες που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής. Κρίσιμο ζήτημα είναι το μέλλον του μοναδικού πνεύμονα της πόλης του ΣΕΙΞΟΥ. Παίζουν με τη φωτιά όσο περιορίζονται σε παρεμβάσεις που στοχεύουν μόνο στον περιορισμό των απολειών στις παρυφές της πόλης στην περίπτωση πυρκαγιάς. Οι τελευταίες πυρκαγιές, πέρυσι και πρόπερσι, μπορεί να αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα όμως χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου. Η ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και οικολογική ανόρθωση του περιαστικού δάσους δεν παίρνει άλλη αναβολή. Κρίσιμο τέλος ζήτημα είναι η ύπαρξη επαρκών και σύγχρονων υποδομών αθλητισμού για την ανάπτυξη μαζικού λαϊκού αθλητισμού για να βρει διέξοδο η νεολαία και να στηριχθούν πραγματικά οι αθλητικοί σύλλογοι. Βέβαια, για όλα αυτά δεν φτάνει μόνο η οργανωμένη μαχητική διεκδίκηση για να ακυρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έργων και υποδομών, οι πολιτικές επιλογές αστικών κομμάτων και διοικήσεων στην τοπική διοίκηση. Αλλά τελικά χρειάζεται αμφισβήτηση του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου που ιεραρχεί υποδομές με γνώμονα κυρίως την άμεση και έμεση στήριξη των επιχειρηματικών ομήλων και αφήνει μονίμως ανικανοποιείται στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Όσο ακολουθείται αυτός ο αδιέξοδος δρόμος, ούτε στη Δευτέρα παρουσία δεν θα ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί μπαίνει εμπόδιο το κέρδος των λίγων, που υπαγορεύει συγκεκριμένα πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα, πώς θα ιεραρχηθούν τα έργα και πότε θα τελειώσουν και όσα πραγματοποιούνται τελικά τα χρυσοπληρώνουν οι εργαζόμενοι τόσο κατά την περίοδο κατασκευής αλλά και κατά την περίοδο λειτουργίας τους. Από το τι έχουν κάνει οι άλλες δυνάμεις, φίλες και φίλοι, ως κυβερνητικά κόμματα, από το τι λένε τώρα και τι στάση κρατάνε στα κρίσιμα, από το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα που κατά βάση καθορίζεται από τις προτεραιότητες και τις ανάγκες καπιταλιστικής οικονομίας, από τον αντιλαϊκό χαρακτήρα κάθε αστικής κυβέρνησης και του αστικού κράτους, προκύπτει ότι την επόμενη μέρα το μόνο σενάριο για να ανακοπεί η κατηφόρα, για να βελτιωθεί η κατάσταση για το λαό, για να ανοίξει ένας ελπιδοφόρος δρόμος για τις μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη αυτή η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, είναι η ενίσχυση της οργάνωσης και του αγώνα, η συμπόρευση και η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλα τα επίπεδα. Καλούμε όλες και όλους που, αν και δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, σκέφτονται να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επειδή το αναγνωρίζουν για τη δράση του, τη μαχητικότητα και την αταλάτευτη στάση υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Κάντε το βήμα, παλέψτε με το ΚΚΕ. Ισχυροποιήστε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για να είστε εσείς οι ίδιοι αύριο πιο δυνατοί. Για να δυναμώσει η προοπτική των μεγάλων ανατροπών που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας. Καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι.